Οπότε σε αυτό το πρόγραμμα ασχολούμαστε με το non-food forest products. Υπάρχει δηλαδή μία ανάγκη αφενός για ενημέρωση του κόσμου και μία ανάγκη για δικτύωση. Βλέπετε ότι πέρα από την ελληνική χλωρίδα, η οποία είναι περίπου 6.800 διαφορετικά φυτικά τάξα, έτσι που τα αναθρήσουμε ήδη και υποείδη είναι περισσότερα από 7.800, άρα είμαστε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Ένα μεγάλο ποσοστό, μάλλον το 19% σε ως κατηγορία βρίσκεται σε διαταραγμένους οικοτόπους, σε οικοτόπους που έχουν παραδοσιακή χρήση από τον άνθρωπο, αυτό που λέμε cultural landscapes. Αλλά εξ αρχής, αυτό που θα καλλιεργήσεις, πού θα το δώσεις, οι γενικές γραμμές, δηλαδή τι απορρόφηση μπορεί να έχει. Ο στόχος της οικοδομής λοιπόν είναι να, να εφευρεθούν κάποια μόρια οδηγή, τα οποία μόρια θα χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα στη συνέχεια για να συνδεθούν ενώσεις με βιολογική δραστικότητα που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν στη φαρμακοβιομηχανία. Θα μιλήσω λίγο για πράγματα κυρίως τεχνολογικά, αλλά πώς αυτά εδώ κλειδώνουν σε μια λογική που έχουμε στο κέντρο για το πώς προσεγγίζουμε με τεχνολογικούς τρόπους μεταξύ των άλλων και τα αρωματικά φυτά. Μπορούμε να έχουμε φυτά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι το ψάρι του βουνού, τα κοινόρουδα, τα γκράνα, να έχουν ευστόματες ιδιότητες, όπως είναι φυτά δίκαμος, κρύταμο, μελισσόχορτο, αντιμικροβιακά. Πάρα πολλά έχουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Κάποια άλλα έχουν πολύ ισχυρή αντιοξυδοτική, έχουν αισθητικές ιδιότητες, γκράνα, ρούδι, κοινόρουδα. Και στην γεωργία, τα αρωματικά φυτά θα μπορούσαν πανεύκολα να βρουν εφαρμογές ως εδαφοβελτιωτικά, κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Εδώ δεν είναι επιλεκτική η δράση. Το δεδρολίβανο που το συναντά κανείς τόσο στην βιομηχανία του θύμων όσο και στο γαλλικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος όταν είναι χαρακτηρισμένο ως προς το βασικό βιοδραστικό συστατικό το οποίο περιέχει και φυσικά το κόστος είναι μεγαλύτερο όταν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι βιολογικό. Φαίνεται από τα αποτελέσματα μας έχουν δείξει σε διάφορες κατηγορίες ζώων ότι με συστατικά εφαιρείων ελαίων αρωματικών φυτών αλλά και με συστατικά που δεν είναι στα εφαιρεία και μπορεί να είναι και στο φυτό έχουμε αύξηση του σώματος των ζώων σε σχέση με την ομάδα που δεν τα καταναλώνουν αυτά, βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος, καλύτερη υγεία ακόμη και όταν κάνουμε μόλυνση με παράσιτα, βελτίωση στην οξυδοτική ικανότητα του κρέατος ή και του γάλακτος και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την αειφορική μας παραγωγή. So in order to reach this objective, activity has been defined and brought together in investment projects. And here we have created a laboratory in 2015 in Tunisia to conserve and to multiply this plant, medicinal and aromatic plant. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και έχει τους σκοπούς να προωθήσει τις καλλιέργειες και την παραγωγή. Να προωθήσει την επεξεργασία και την μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων, να προωθήσει την εμπορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη γενέτερα γη λοιπόν της Μυρτάλη καλλιεργούμε τσάι του βουνού, ρίγανη, θυμάρι, βασκόμηλο, βάλσαμο και στον πειραματικό μας αρδευόμενο αγρό, στον οποίο καλλιεργούμε μελισσόχορτο, δυόσμο, βασιλικό μέντα και κάποια άλλα είδη. Και εκεί βάζουμε τα φυτά που θέλουμε να κάνουμε προγραμματισμό για τις επόμενες καλλιέργειες.